Σήμερα το να έχουμε την ανώτατη εκπαίδευση δημόσια δεν είναι μόνο για τη χώρα μας, αλλά για όλη τη γη, όχι απλώς αναγκαίο, αλλά ζωτικό. Γιατί? Διότι η γη, εδώ και μερικά χρόνια, η οικουμένη, ο πληθυσμός, για πρώτη φορά συνειδητοποιεί την πιθανότητα η γη να καταστραφεί. Μια θέλετε να αυτοκαταστραφεί. Γιατί? Διότι έχουμε ενδεχομένως την υπερθέρμανση, μπορεί να έχουμε ένα πυρηνικό ατύχημα και για πρώτη φορά μπορεί να καταστραφεί όλη η γη. Ο άνθρωπος έζησε χιλιετίες, χωρίς καν στο βάθος της σκέψης του μυαλού του να υπάρχει πιθανότητα η γη στο σύνολό της να καταστραφεί. Και αυτός ο οποίος μπορεί να συμβάλλει στην αποτροπή είναι αυτός ο οποίος έχει τα εργαλεία γνώσης να δει πού πηγαίνει μια δραστηριότητα, αν είναι βλαπτική ή αν δεν είναι, και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Επομένως, οι γνώσεις αυτή τη στιγμή για την επιβίωση της γης είναι απολύτως αναγκαίες. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να παράσχει αυτές τις γνώσεις. Μόνο αυτός ο οποίος εγγυάται ανιδιοτέλεια. Ο ιδιώτης είναι προτιμότερος εδώ ή το δημόσιο? Δεν υπάρχει αμφιβολία εδώ ότι η ιδιωτική επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβεί, αυτή η κερδοσκοπική επιχείρηση, έτσι, δεν μπορεί να υπερβεί τα συμφέροντα των χρηματοδοτών.